πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Θεσσαλών Νομούσερων «Η Παναγία Ξενιά» σε γνωστό οικογενειακό κέντρο στην Νούσα. Σεραίοι και φίλοι του Συλλόγου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που είχε γίνει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με πολύ κέφι και χαρά συμμετείχαν στην κορυφαία εκδήλωση. Καλώς ήρθατε. Είναι τιμή και χαρά μας που σας έχουμε και φέτος κοντά μας. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τον κόσμο να μας τιμά. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Στόχος και σκοπός του συλλόγου μας είναι η διατήρηση και μετάδοση της παράδοσής μας. Αλλά και η ενότητα των μελών μας. Ο Σύλλογος στηρίζεται στα μέλη του και στους φίλους του και ταυτόχρονα τους στηρίζει με κάθε τρόπο και είναι κοντά του σε ό,τι αυτοί χρειαστούν. Εγώ ήρθε η σειρά μου να ευχαριστήσω τους παρευρισκόμενους. Είχαμε εδώ τον εκπρόσωπο της Μητρόπολης, τον Πάτερ Ιορδάνη Δεμελίδη, ο οποίος και ευλόγησε την πίτα προηγουμένως. Να ευχαριστήσω τους βουλευτές μας, οι οποίοι έστειλαν προς εμάς κάποιες ευχές και τους ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Πέτρο Αγγελίδη που βρίσκεται εδώ, τον Αντιδήμαρχο, τους συλλόγους όλους, Τραγική Αιστεία, Πανυπηρετικό Σύλλογο, Μικρασιάτες. Και με χαρά μας βέβαια θα πω ότι έχουμε και έναν απόστρατο στρατηγό εδώ, τον κύριο Στράτο Μαρκαντονάκη. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου και καλό μου φίλο, Τάσο Χατζηβασιλείου. Να πω ότι είναι ένα εκλεκτό μέλος της κοινωνίας των Σερών. Σήμερα οι χορευτές θα σας παρουσιάσουν αποκριάτικους χορούς και τραγούδια της Θεσσαλίας. Η απόκριση είναι στην Ελλάδα όπως και σε όλο τον κόσμο, περίοδος ευθυμίας και διασκέδασης, πριν μπει η Μεγάλη Σαρακοστή, όπου οι χριστιανοί θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν για 7 ολόκληρες εβδομάδες και όλοι αισθάνονται την ανάγκη να διασκεδάσουν και να κάνουν κάθε είδους τρέλα. Ξέρετε, Θεσσαλία και Μακεδονία έχουν ιστορικούς δεσμούς από την εποχή της Επανάστασης ακόμα. Επομένως, εμείς οι Μακεδόνες έχουμε κάθε λόγο να αγαπούμε τους άλλους όπως εκείνοι αγαπάνε εμάς. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στη νέα χρονιά, στη νέα πρώτη την κυρία Λιούγκα, η οποία είναι ένας νέος άνθρωπος, δυναμικός και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουν να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά το σύλλογο τους. Όσοι έδωσαν το παρόν διασκέδασαν μέχρι αργά το απόγευμα με τη συνοδεία του μουσικού συγκροτήματος δημοτικών και λοιπόν παραδοσιακών σκοπών που πλαισίωνε την εκδήλωση. Την ευκαιρία να είμαι περήφανος γιατί αυτά τα παιδιά τα οποία είχα μαζί μου είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι πιστεύω ότι θα συνεχίσουν το έργο του Συλλόγου μας, τον οποίο αναδείξαμε από την αφάνεια και έμαθε ο κόσμος πλέον ότι υπάρχει ένας Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων μέσα στο νομό Σερών, η Παναγία Ξενιά.